πάω στην πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, την κυρία Ειρήνη Χουδετζανάκη Γιακουμάκη, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι ο άνθρωπος που μπορεί αυτή την ώρα να μας ενημερώσει και να μας πει τι σημαίνει απλά και πρακτικά τούτο εδώ για την θετική δηλαδή αξιολόγηση της περιφέρειας Κρήτης από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Δουλειεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Με την ευχή να είστε καλά. Είμαστε μια χαρά. Τι σημαίνει αυτό, αυτή η θετική αξιολόγηση, τι μπορεί να φέρει για την Κρήτη, τι σημαίνει? Και βέβαια να πω και να κάνω μια παρατήρηση και σας δίνω το λόγο, ότι και τα κριτήρια ήταν πάρα πολύ αυστηρά και ουσιαστικά. Για ό,τι έγινε και για να πάρετε αυτή τη θετική αξιολόγηση, πραγματικά σας ξεσκόνησαν. Όπως ακριβώς το αναφέρετε είναι, γιατί όπως είπατε και εσείς μας ξεσκόνησαν. Εμένα τουλάχιστον επί μία ώρα στην περιφέρεια Κρήτης, μετά από την παρουσίαση της αγροδιατροφικής σύμπραξης, όπου ήθελα να δουν με ποια κριτήρια αξιολογούμε τα σήματα της κρητικής κουζίνας, τα κριτικά προϊόντα με το σήμα Κρήτη, το κριτικό δεκατιανό, ήθελαν τις προδιαγραφές. Μετά την παρουσίαση υπήρξε μία σειρά ερωτήσεων περίπου μία ώρα. Νομίζω όμως ότι για την περιφέρεια οι οποίες αφορούσαν σε τι, μιας που το πήγαμε και αν και άλλο ζήτησα, μετά με την κουβέντα αλλού το πήγα. Αυτό το ξεσκόνισμα δηλαδή σας ρωτούσαν τι, κυρία Χουδετζανάκη, την περιφέρεια? Κυρία Δουργεράκη, εκτός από το ότι πραγματικά η αγροδιατροφική με το σήμα Κρήτη δίνει τα ποιοτικά προϊόντα, την ταυτότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων, ζήτησα να καταλάβουν αν όντως τηρούμε αυτό που λέγεται πράσινη συμφωνία και που είμαστε υποχρεωμένοι. Δηλαδή οι δράσεις, ξέφυγα λίγο πολλές φορές και οι ερωτήσεις τους από τα τοπικά προϊόντα και πήγα στην προστασία του περιβάλλοντος με ό,τι σημαίνει αυτό, τηρώντας βέβαια πάντα την πράσινη συμφωνία. Ήταν ένα, πάντα φέρνανε την κουβέντα όταν τελείωνε η ερώτηση στην προστασία του περιβάλλοντος. Δίνουν πολύ σημασία, ναι, κάνετε όλα αυτά που κάνετε, ναι, είναι ποιοτικά τα προϊόντα, προστατεύετε ας πούμε τις μέλισσες, τι κάνετε για να τις προστατεύετε? Εάν πάρετε τελικά το τίτλο της περιφέρειας της γαστρονομίας του 2026, πώς εσείς θα το συντονίσετε στη συνέχεια? Άρα μας συμπεριλάβανε από στρατηγικά σχέδια που έχει η περιφέρεια μέχρι τη συνεργασία μεταξύ μας των φορέων, γιατί όπως είδατε και εσείς είναι πάνω από 60 φορείς που υπέγραψαν το πρωτόκολλο συνεργασίας. Άρα νομίζω ότι ήθελα να δουν πώς η περιφέρεια θα συντονίσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, να σας το δώσουμε τον τίτλο, αλλά από εκεί και μετά ο τίτλος φτάνει? Μάλιστα. Και δεν είναι μόνη της η περιφέρεια, γιατί υπάρχει πάντα και η συνεργασία και με τους επιστήμονες, έτσι. Όταν μιλάτε για εσείς κοντά 60 φορείς, βάζετε μέσα όλο το πλαίσιο των φορέων, όλο το puzzle, κυρία Χουδετζανάκη, για να έχουμε αυτό το θεμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, γιατί χωρίς, εγώ κυρία Δουργεράκη, πάντα και το γνωρίζετε κι εσείς, και από την προηγούμενη ιδιότητα, νομίζω ότι πάντα οι επιστήμονες πρέπει να είναι κοντά. Τα επιστημονικά ιδρύματα της Κρήτης είναι ήδη κοντά και ήταν παρόν και το ΜΑΗΣ, και αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά ο καθένας από το χώρο του έχει να προσφέρει πράγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι μικρός ο τίτλος, γιατί το να συμπεριληφθείς μέσα σε αυτό τον τίτλο, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται και οι ακροατές πόσο θετικά αποτελέσματα θα επέρθουν στη συνέχεια για την Κρήτη, όχι μόνο για τη γαστρονομία της. Να δούμε τι δρόμους ανοίγει λοιπόν αυτός ο τίτλος. Να δούμε τι δρόμους ανοίγει. Καταρχήν οι περιφερειακοί πρεσβευτές δεσμεύονται του Ινστιτούτου να παρουσιάζουν τα τοπικά και τα προϊόντα διατροφής που είναι υγιεινά, να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας και στην πρόθεση της υγιεινής διατροφής, να εισάγουν καινοτομία στις παραδοσιακές συνταγές στο μενού τους, να υποστηρίζουν και να προωθούν τοπικές παραδόσεις και φεστιβάλ τροφίμων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα τους,
να προωθούν τοπικούς διατροφικούς πολιτισμούς ως σημαντική πηγή νέων ιδεών και καινοτόμων προϊόντων διατροφής και γαστρονομικών εμπειριών. Υποστήριξη πρωτοβουλειών που επανασυνδέουν τον αγροτικό και το αστικό περιβάλλον και τον όνο της συζήτησης σχετικά με τη σημασία των παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας και παραγωγής τροφίμων. Και να ενθαρρύνει τους ξενοδόχους και άλλα εστιατόρια να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα. Το άφησα τελευταίο, κυρία Δουλγεράκη, γιατί και η αγροδιατροφική, ένας στόχος είναι να μπουν τελικά τα τοπικά κριτικά προϊόντα στα ξενοδοχεία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση να χαρακτηριστούμε ως γαστρονομική περιφέρεια έρχεται άμεσα και κουμπώνει σε αυτό που έχει ως στόχος η αγροδιατροφική σύμπραξη. Άρα νομίζω ότι ένας στόχος είναι τελικά τι τουρισμό θέλουμε, γιατί επισκέφτονται οι τουρίστες στην Κρήτη. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε και τη γαστρονομία και με το σήμα Κρήτη να πιστοποιούνται τα ξενοδοχεία και να υπάρχει ένας πιο ποιοτικός τουρισμός, που πολλοί ξενοδόχοι θα πούν και θα ερωτηθούν, μα ναι, εσείς λέτε για τοπικά προϊόντα αλλά είναι ακριβά. Ναι, αλλά μήπως αυτό το ακριβό τοπικό προϊόντο θα φέρει και ένα πιο ποιοτικό τουρισμό, με ό,τι έχει αυτό στη συνέχεια. Τώρα να σας πω, αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, με την ποιότητα κλπ. Βλέπουμε τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία και με τις συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν με άλλες χώρες που μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα, πολλούνται ελληνικά. Το να έχεις και τα πουλάνε στην ίδια τιμή με τα ελληνικά τις περισσότερες φορές και δεν ξέρουμε τι τρώμε. Το να έχεις ένα πιστοποιημένο προϊόν και να το βρίσκεις στην ίδια τιμή, νομίζω ότι είναι από την άλλη και ό,τι καλύτερο γίνεται αυτή την ώρα. Και ό,τι καλύτερο και ό,τι προβάλλουμε την Κρήτη μας στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε, πραγματικά ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Παράγουμε προϊόντα άριστης ποιότητας, με προδιαγραφές. Με προδιαγραφές πάντα, γιατί βλέπετε πολλές φορές ότι απαγορεύονται και να απαγορεύουν ένα φυτοφάρμακα. Ξέρουμε πολλές φορές τι έρχονται απ' έξω. Και πολλές τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν απαγορευμένα φυτοφάρμακα, να τα έχουμε απαγορεύσει στη χώρα μας, τελικά τρώμε αυτό το προϊόν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε κι εμείς πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία ως παραγωγή. Το κάνω προσωπικά, το λέω προσωπικά για να το καταλαβαίνουμε, δεν είμαι παραγωγός. Και μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να έχουμε ένα προϊόν, επειδή μπορεί και οι καιρικές συνθήκες να είναι δύσκολες, αλλά δυστυχώς είμαστε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι φέρνουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Είναι, κυρία Χουδετσανέκη, ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Εντάξει, δεν σας έχω για τα εύκολα ούτως ή άλλως και το έχετε αποδείξει, αλλά αυτό το τελευταίο, δηλαδή να υπάρχουν και πιστοποιημένα ξενοδοχεία με το σήμα, με τα προϊόντα αυτά, τα αγροτικά προϊόντα, την κριτική γαστρονομία, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θα αποφέρει και κάτι παραπάνω. Και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα και ξενοδόχοι, εάν δηλαδή κάποιος ψάξει, οι οποίοι έχουν εκτάσεις μέσα στα ξενοδοχεία τους που κάνουν τι, καλλιεργούν ας πούμε βοτανικά της Κρήτης, καλλιεργούν κηπευτικά της Κρήτης, καλλιεργούν ελιές, βάζουν τους επισκέπτες σε αυτή τη διαδικασία να βλέπουν πώς γίνεται η καλλιέργεια, εξελίσσονται τα πράγματα, τα παραδοσιακά πρέπει να τα ξεχάσουμε, εκείνα που ξέραμε από παππούδες και γιαγιάδες, όσο πάμε μπροστά πρέπει να εξελισσόμαστε. Κυρία Δουλγεράκη, όσο πάμε μπροστά πρέπει να εξελισσόμαστε και πάντα με σεβασμό στον πολιτισμό, στην παράδοσή μας. Αυτό θα επιφέρει και την προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στα προϊόντα. Αυτό θα επιφέρει σε πολλούς τομείς την προστιθέμενη αξία. Πάντα θα πρέπει, σίγουρα υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι. Όπως είπατε και εσείς, ο επισκέπτης έρχεται να γνωρίσει και την αγροτική παραγωγή της Κρήτης και έχει στραφεί ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών σε αυτό το τομέα. Άρα θα πρέπει να παντρέψουμε λίγο το σύγχρονο με την παράδοση. Πιστεύετε ότι δεν ξέραμε να το κάνουμε μέχρι σήμερα, ή δεν υπήρχε ο κινητήριος αμοχλός, ή δεν υπήρχε εκείνη, αν θέλετε, ο φορέας για να μπορέσει να ενώσει τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα, κυρία Χουδετσανάκη? Κυρία Δουλγεράκη, ξέραμε να το κάνουμε. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όντως τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα κοστίζουν ακριβότερα σε ένα επιχειρηματία.
Όμως μπορεί να έρθει και το Υπουργείο να κουμπώσει σε κίνητρα για τους, και μιλάω για τους ξενοδόχους και όποιοι άλλοι μπορούν να εμπλακούν σε αυτό, και να γίνει πολύ πιο ευκολότερα ίσως πολλές φορές αυτό το πάντρεμα, γιατί όλα τα ξενοδοχεία ξέρουμε ότι παίρνουν σε προγράμματα. Ένα κίνητρο είναι να δίνει μια βαθμολογία, μια παραπάνω βαθμολογία χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας προϊόντα της Κρήτης. Γιατί πώς πολλές φορές θέμε και ένας επιχειρηματίας να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να ξοδεύεται παραπάνω. Για να μπει να ξοδεύεται παραπάνω, θα πρέπει λίγο να εισπράξει αυτό το κόστος που είναι για τον επιχειρηματία παραπάνω. Άρα νομίζω ότι μήπως θα πρέπει λίγο και το Υπουργείο να δει κάποια κίνητρα, κάποια βαθμολόγηση. Ακόμα και αυτό είναι ένα κίνητρο. Να ανάγκη ποτέ να είναι, πάντα να είναι χρηματικό το ποσό. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι ζητάνε αυτό το κίνητρο του μπόνους το οποίο απαιτείται, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν καλύτερα. Μιλάτε για το τουρισμό ή για το αγροτικής ανάπτυξης και τροφιμών? Τα προγράμματα, κυρία Δουλγεράκη, είναι και στον αναπτυξιακό νόμο και σε πολλά διαφορετικά. Για τα υπουργεία που εμπλέκονται στην ενίσχυση των επιχειρηματιών. Μάλιστα. Είναι ένας καλός τρόπος. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που το βάζετε εσείς ως πετραδάκι μέσα σε αυτή την κουβέντα, ότι θα είναι κάτι που ενδεχόμενα και από τη δική σας την πλευρά θα το εξετάσετε. Βέβαια. Πολύ σωστά το αντιληφθήκατε, ναι. Είναι και μία πρόταση που οφείλουμε ως αγροδιατροφική σύμπραξη. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να έρθουν επιχειρηματίες, είναι ο ίδιος ο τρόπος. Είναι για να φτάσουμε να γίνουμε μια γαστρονομική περιφέρεια που θα επιφέρει αποτελέσματα. Άρα, θα εξετάσουμε κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπεις αγροτικά προϊόντα τα οποία τα πετάς στην χωματερή γιατί δεν έχεις να τα διαθέσεις σε μία αγορά, νομίζω από την άλλη ότι όταν υπάρχει μια τέτοια πρόταση η οποία περιμένεις ότι άμεσα θα υλοποιηθεί, πως αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να αποτυπωθεί και στην τσέπη του ίδιου του παραγωγού. Είναι ο ένας κρίκος πάντα δεμένος με τον άλλο σε όλη αυτή την αλυσίδα του πρωτογενή τομέα. Δεν κάνει το ξεχνάμε αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, όχι μόνο το παραγωγό. Μακροπρόθεσμα και στους ξενοδόχους και στους επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο ο παραγωγός. Είναι όλη η αγροδιατροφική αλυσίδα. Όλη η αγροδιατροφική η αλυσίδα θα έχει αυτό το όφελος. Και βέβαια όχι μόνο το ξενοδοχείο, γενικότερο επισητισμός, οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, έτσι. Δεν είναι στενό δηλαδή το πλαίσιο μόνο να μιλάς για μια ξενοδοχειακή μονάδα, αν αυτό είναι το ζητούμενο. Το πλαίσιο είναι για όλους και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει μια εκ νέου, γιατί πολλές έχουν γίνει, έχει παρουσιαστεί αγροδιατροφική, όμως πάλι να δούμε τι προσφέρει αγροδιατροφική, πώς μπορεί ο επιχειρηματίας να πιστοποιηθεί με τα σήματα Κρήτη και να γίνει μια εκ νέου πάλι συνάντηση και των ξενοδοχείων και της εστίασης και των επιχειρηματιών. Αυτό θα οργανωθεί πάρα πολύ άμεσα. Αυτός είναι ο κομβικός ρόλος της αγροδιατροφικής σύμπραξης την οποία έχετε αναλάβει. Αυτός είναι ο κομβικός ρόλος, αλλά δεν είναι πάντα για να έχουν επιχειρηματίες στην αγροδιατροφική. Ο στόχος είναι, κυρία Δουλγεράκη, για να συνδεθούμε όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας, όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα. Και αυτό το κάνει η αγροδιατροφική. Έχει αυτό το συντονισμό, έχει αυτό το ρόλο. Και θα σας πω κάτι, όταν τελείωσε αυτή η συνάντηση, η υπεύθυνη που είχε έρθει επικεφαλής της Κρητικής Επιτροπής, αυτό το σηματάκι που κρατούσαν για την υποψηφιότητα της Ευρωπαϊκής της Περιφέρειας Κρήτης ως Περιφέρεια Γαστρονομίας το έδωσε στην αγροδιατροφική. Ήταν τυχαίο, άρα μάλλον αντιλήφθηκαν από τις ερωτήσεις μετά από μία ώρα ότι είναι το συντονιστικό που μπορεί να συνδέσει όλους αυτούς τους τομείς. Ναι, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είπε, ή το έκανε εγώ ως παρατήρηση και το διατυπώνετε εσείς στη συνέχεια και το επιβεβαιώνετε με το λόγο σας, ότι έχει τεθεί ψηλά ο πύχης σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της αγροδιατροφικής. Το διαδικαστικό τι ακριβώς σημαίνει? Μπορεί να υπάρχει αυτή η θετική εξέλιξη, θετική η αποτύπωση, θετική η αξιολόγηση, το σηματάκι το οποίο δόθηκε στην αγροδιατροφική,
αλλά στο πρακτικό η ανάδειξη της περιφέρειας ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης 2026 πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, να έχει γίνει η αξιολόγηση? Η Κρητική Επιτροπή το 2026, κυρία Δουλγεράκη, αυτοί θα οριοθετήσουν ποια ημερομηνία θα γίνει αυτό. Και το άλλο ότι θα υπάρχουν, ωστόσο, μετά από την επίσκεψή τους εδώ, θα υπάρχει μια στην ουσία ανταλλαγή, κάποιες συστάσεις που θα πρέπει να διατηρήσουμε ώστε να φτάσουμε το 2026 να είμαστε έτοιμοι και η Κρητική Επιτροπή να δώσει τον τίτλο ως γαστρονομική περιφέρεια στην Κρήτη. Αυτό βέβαια και με όλα όσα προαναφέρεται, κυρία Κουδετσανάκη, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να περιμένει έως το 2026 για να μπορέσει να προχωρήσει, να πάει μπροστά, να ενταχθεί μέσα σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Μονόδρομος είναι, ως φαίνεται, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αυτό, κυρία Δουργεράκη, σημαίνει ότι τώρα που έφυγε η Κρητική Επιτροπή, όλοι μαζί, και το τονίζω αυτό, με όλοι που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να συνεργαστούμε, να δούμε πώς θα φτάσουμε στο 2026, να έχουμε ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις, γιατί και εγώ παρουσίασα κάποιες δεσμεύσεις για την αγροδιατροφική σύμπραξη. Ο καθένας λοιπόν φορέας που παρουσίασε και δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα, για κάποιες δράσεις, για οτιδήποτε έχει δεσμευτεί, είτε λέγεται δήμος ή οτιδήποτε λέγεται, θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω από αυτά που προτάθηκα και συνεργαζόμενοι όλοι να φτάσουμε πραγματικά στο 2026 και να έχουμε υλοποιήσει τις δεσμεύσεις μας, ο κάθε φορέας, το ξαναλέω, και όχι μόνο να πάμε για τον τίτλο και να τον έχουμε και να μας αξίζει κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να έχουμε τον τίτλο και να μας αξίζει, γιατί σημαίνει ότι φεύγουμε από τη θεωρία και πάμε στην πράξη. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, κυρία Χουδετσανάκη, που εμπλέκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να προσφέρει, να καταθέσει τις προτάσεις της, αλλά προτάσεις όχι θεωρητικά, να το έχει προχωρήσει και σε πράξη? Ναι, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αρκετοί φορείς, κυρία Δουλγεράκη, και νομίζω ότι εάν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Μπορούμε, κυρία Δουλγεράκη, γιατί όπως σας είπα, δεσμεύτηκε η αγροδιατροφική, ο κάθε φορέας έχει δεσμευτεί μετά από την επίσκεψή τους για κάποια δράση, για κάποια γεγονότα που πρέπει να κάνει, ούτως ώστε όταν θα φτάσουμε στο τέλος να μπορούμε να παρουσιάσουμε δουλειά. Δουλειά ήθελαν και αυτοί τώρα. Νομίζω το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο, ότι είναι ωραίος ο τίτλος, αλλά το να έχεις ένα τίτλο πρέπει και να τον αξίζεις. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Και ήδη ξεκινήσατε χθες και με τις πρώτες πιστοποιήσεις, έτσι? Ήδη ξεκινήσαμε με τις πρώτες πιστοποιήσεις. Νομίζω ότι η αγροδιατροφική έχει και αυτή να κάνει πράγματα. Έχουν γίνει πολλά και πριν, αλλά θα πρέπει και στη συνέχεια να συνεχίσουμε και με πιο εντατικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω, θέλω. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Καλά να είστε.